Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίγες ημέρες έχουν απομείνει για τις ευρωεκλογές και μαζί μας έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ και βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο. Έτσι, να μιλήσουμε λιγάκι, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχετε ξεκινήσει ήδη συγκεντρώσεις, έχετε ξεκινήσει εκδηλώσεις εδώ στην πόλη της Πάτρας. Μάλιστα, χθες είχαμε και στον πολυχώρο της Ιχθυόσκαλας μία εκδήλωση. Ήταν εκεί βουλευτής η κυρία Σεμίνα Διγενή. Για τους ανθρώπους του πολιτισμού, επικεντρωμένος στα ζητήματα πολιτισμού και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε ανοίξει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων από εξορμήσεις, περιοδίες, συγκεντρώσεις, συσκέψεις. Προσπαθούμε ακριβώς να έρθουμε σε επαφή ακόμη πλατύτερα με τα λαϊκά στρώματα και να τονίσουμε την αναγκαιότητα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής η οποία γεννά πολέμους, φτώχεια, ακρίβεια, εξαθλίωση για το λαό. Και από αυτή την άποψη, επειδή ακριβώς δεν είναι βουλευτικές εκλογές, είναι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ αναμετριέται επί της ουσίας ποιος στηρίζει αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι υπεύθυνη περίπου για το 90% των αποφάσεων που λαμβάνονται στη χώρα μας και ποιος ακριβώς στέκεται απέναντι σε αυτή την πολιτική. Γιατί όποια πέτρα επί της ουσίας και αν σηκώσουμε, όποιο λαϊκό πρόβλημα και αν πάρουμε και εξετάσουμε, θα δούμε ότι πίσω από αυτό βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η τεράστια συνένεση που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο από το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εντός εισαγωγικών αντιπολιτεύονται, για να πούμε συμπολιτευόμενα αντιπολιτεύονται, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να είναι σταθερότητα. Αλλά σταθερότητα γιατί για να αυξάνονται τα κέρδη για τους λίγους και τα προβλήματα για τους πολλούς, για να κλιμακώνεται η αντιλαϊκή πολιτική, εμείς λέμε όχι, αυτό δεν μπορεί να είναι το διακύδευμα της επόμενης μέρας των ευρωεκλογών. Για μας το διακύδευμα της επόμενης μέρας είναι ακριβώς να δυναμώσει το αντίπαλο δέος. Το αντίπαλο δέος στην κυβερνητική πολιτική, την αντιλαϊκή. Σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική είναι ο ίδιος ο λαϊκός παράγοντας. Ο λαϊκός παράγοντας ο οποίος είναι αποφασισμένος να περάσει στην αντεπίθεση, να οργανώσει την πάλη του. Και από αυτή την άποψη πότε δυσκολεύτηκε για παράδειγμα πολύ η κυβέρνηση. Δυσκολεύτηκε όταν είχαν βγει μαζικά στον δρόμο οι εργάτες, οι βιοπαλαιστές αγρότες. Είδαμε και το ρεπορτάζ που είχατε για τα προβλήματα των αγροτών. Η νέα γενιά, οι φοιτητές. Τότε ακριβώς δημιουργήθηκε αυτό το ποτάμι, θα το λέγαμε το λαϊκό, το οποίο πραγματικά δυσκόλεψε, θορύβησε την κυβέρνηση. Και από αυτή την άποψη είναι καθαρά ότι όσο πιο ισχυρό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός την επόμενη μέρα. Να μπορέσει να αποκρούσει την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να έχει επιμέρους ανάσεις ανακούφισης, αλλά ταυτόχρονα να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για ρήξεις και ανατροπές που έχει ανάγκη και η κοινωνία και ο τόπος μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ή θα είσαι με τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, ή θα είσαι με το κόμμα που αντιπολιτεύεται αυτόν τον ευρωμονόδρομο. Βεβαίως μπορεί να εμφανίζονται και άλλα υποτίθεται αντιπολιτευόμενα κόμματα από την ακροδεξιά πλευρά, αλλά αυτά, όπως έχουμε δει, όπως έχει δείξει και η ίδια ιστορία και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συνένοχα στο έγκλημα εντός εισαγωγικών που γίνεται στους λαούς. Επειδή, κύριε Καραθανασόπουλο, υπάρχουν πολλά προβλήματα, έχουμε πολλά προβλήματα. Ακρίβεια, η μισθή πείνας που δεν επαρκούν για τίποτα, η ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, όλα αυτά. Θέλω να μου πείτε για ποιον λόγο, να πούμε βέβαια ότι η Ευρωβουλή είναι αυτή η οποία αποφασίζει σε κρίσιμα ζητήματα. Θέλω να μου πείτε για ποιον λόγο ο κόσμος να επιλέξει το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές. Γιατί ακριβώς αποκαλύπτει αυτή την πολιτική η οποία ψηφίζεται, συζητιέται στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε ως οδηγίες, είτε ως κανονισμοί και προετοιμάζει το λαό για αυτά που πρόκειται να έρθουν. Ενώ τα υπόλοιπα κόμματα επί της ουσίας εντάσσονται σε αυτή την πολιτική. Δηλαδή δεν είναι, πώς να το πω, υπερβολικό το ποσοστό συναντήληψης των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε πάνω από το 90% των ψηφοφορίων να ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενιαία μαζί με αυτούς της Νέας Αριστεράς
να ψηφίσουν το 75% με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα μπλοκ δυνάμεων το οποίο εξοραίζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλλιεργεί αυταπάτες στον κόσμο και επί της ουσίας διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ δηλαδή το ΚΚΕ ακριβώς επειδή δεν έχει αυταπάτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουν πολύ καλό ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεγάλο κεφάλαιο, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων. Αυτό έχει αποδειχθεί στην 70χρονη πορεία της. Από αυτήν την άποψη, γι' αυτό επειδή δεν έχουμε τέτοιου είδους αυταπάτες, γι' αυτό μπορούμε να είμαστε με επιχειρήματα απέναντι σε αυτή την πολιτική. Εσείς με τι ποσοστό θα ήσασταν ικανοποιημένοι? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η τάση, η οποία καταγράφηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και στις βουλευτικές, στις κάλπες των βουλευτικών εκλογών, τις δύο που γίνανε πέρυσι, αλλά που έδειξε αυτή την αντίστοιχη ανωδική πορεία και στις περιφερειακές εκλογές και σε δημοτικές σε μεγάλο βαθμό, να συνεχιστεί αυτή η ισχυροποίηση. Η ισχυροποίηση λοιπόν του ΚΚΕ, να ανέβει ακόμη πιο ψηλά το ποσοστό του, να εκλέξουμε και περισσότερους ευρωβουλευτές μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί ακριβώς αυτό σημαίνει τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ευρύτερα λαϊκά στρώματα προσεγγίζουν τη διαδικασία χειραφέτησης από μια προσπάθεια που προσπαθεί να τους ενσωματώσει ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο. Και από αυτή την άποψη, όποια μορφή αντίδρασης για να πιάσει τόπο, εμείς το λέμε καθαρά, δεν έχει άλλου είδους επιλογές. Οι άλλες επιλογές είναι επιλογές ενσωμάτωσης αυτής της αντίδρασης ή είναι επιλογές αδιαφορίας. Ανεξάρτητα με ποιο σκεφτικό ο καθένας δεν πάει να ψηφίσει. Γι' αυτό ακριβώς, αν θέλει κάποιος να εκφράσει πραγματικά την αντίθεσή του, την αγωνία του για το σήμερα και το αύριο, αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με την ψήφο στο ΚΚΕ, που θα δώσει το καθαρό μήνυμα και θα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και για το λαϊκό παράγοντα στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό λοιπόν είναι το διακύδευμα, κατά τη γνώμη μας. Και τέτοιες δυνατότητες υπάρχουν και στην Πάτρα πολύ περισσότερες. Γιατί και το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών επιβεβαίωσε μια ισχυροποιημένη τάση. Δεν λέω ότι όλοι ψηφίζουν, βεβαίως, τον Μπελετίδη είναι με το ΚΚΕ, αλλά τουλάχιστον έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά, προσεγγίζουμε τον ένα τον άλλο τρόπο και την πολιτική του ΚΚΕ, αλλά πολύ περισσότερο στις περιφερειακές εκλογές που το ψηφοδέλτιο που στήριζε το ΚΚΕ βγήκε δεύτερη δύναμη στο Δήμο της Πάτρας. Άρα καταλαβαίνετε όλο αυτό το ζήμωμα, οι ζυμώσεις που γίνονται μέσα στο λαϊκό παράγοντα και στη νέα γενιά, διαμορφώνουν προϋποθέσεις ακριβώς ισχυροποίησης, αρκεί να μην, πώς να το πω, αρκεί εμείς με μεγάλη αποφασιστικότητα να απλώσουμε τους δεσμούς μας, να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με αυτόν τον κόσμο μέσα από αυτές τις προσωπικές επαφές, το πρόγραμμα πολιτικής δραστηριότητας και ευελπιστούμε και το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Σωστά είναι και αυτό, είναι την επόμενη εβδομάδα, σε λίγες μέρες, φιλοδοξούν πάλι η Πασπουδαστική να βγει πρώτη δύναμη, ενισχυμένοι στους φοιτητές, που αυτό θα δείξει ότι η νέα γενιά δεν σκύβει το κεφάλι, παρά τις διώξεις, γιατί εδώ στην Πάτρα κατά πρωτοτυπία είχαμε διώξει 4 φοιτητών, δεν έγινε πουθενά άλλο σε όλη την Ελλάδα, μόνο στην Πάτρα έγινε αυτό, σε μια προσπάθεια ακριβώς να χειραγωγήσουν το φοιτητικό κίνημα. Γι' αυτό ακριβώς λέω και έχει ιδιαίτερη σημασία και το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών. Την ανταπόκριση του κόσμου πώς την βλέπετε γενικότερα, έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα αυτής της κάλπης? Κοιτάξτε, αυτό που έχει αντιληφθεί ο κόσμος έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης την οποία βιώνει. Ότι έχει φτάσει ο κόμπος ουσιαστικά στο χτένι, δεν έχει άλλο ανάκαρο. Όταν ο μισθός ή η σύνταξη του φτάνει για 2 εβδομάδες επί της ουσίας. Όταν, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, τα ζητήματα με την εμπορευματοποίηση της υγείας, με τα απογευματινά χειρουργία, με την παιδεία αντίστοιχα, διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες, με την ακρίβεια στο ρεύμα και αλλού, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι συζητάει αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν, η συζήτηση αυτών των προβλημάτων οδηγεί στον πυρήνα και στην καρδιά του προβλήματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή βλέπουμε σε πολύ κόσμο, και ιδιαίτερα σε γυναίκες και σε νέους ανθρώπους, την απέχθειά τους για τη σφαγή και τη γενοκτονία που γίνεται στην Παλαιστίνη.
που σε αυτό συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm, mm-hmm. Συμμετέχει η ελληνική κυβέρνηση. Τα άλλα κόμματα βάζουν πλάτη. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι παράγοντες που ακριβώς συγκλίνουν τα διάφορα ριάκια σε αυτή τη λογική. Και από αυτή την άποψη, όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική μας δραστηριότητα, τόσο μπορούμε να αποτρέπουμε και ένα ρεύμα που υπάρχει απαξίωση των ευρωεκλογών, γιατί πολλοί δεν καταλαβαίνουν τη σημασία τους, από τη μια μεριά, ή από την άλλη ένα ρεύμα αποχής. Και οι δημοσκοπήσεις βλέπουμε που δείχνουν έτσι μια αποδοκιμασία προς τις ευρωεκλογές. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα. Να έχει αυξηθεί πολύ το κομμάτι αυτό και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό. Αυτό αν το παρατηρήσετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, ότι δεν αναφέρονται πλέον και τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα άλλα κόμματα στα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι καλό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πιο προσεκτική, ισχύει, ακόμη και σε τέτοιου είδους εκφράσεις που προσπαθούν να εξοραίσουν, να δημιουργήσουν ένα θαυμασμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά συγκρούονται με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός πολύ περισσότερο σήμερα. Ποιες είναι οι βασικές ελληνικές προτεραιότητες για την επόμενη θητεία των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, εμείς είναι καθαρό. Τι θα επιδιώξουμε ως ΚΚΕ, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι προτεραιότητες είναι σχετικές. Για ποιον απευθύνεσαι? Mm-hmm. Βεβαίως οι προτεραιότητες των αστικών κομμάτων, της κυβέρνησης, είναι ακριβώς πώς θα θωρακιστεί ακόμη περισσότερο η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων. Πώς θα συμμετέχει η χώρα μας στο πιάτσικο που γίνεται στους λαούς της περιοχής, μέσα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη και αλλού. Κάποιοι μετράνε νεκρούς, θα το πω χοντρά, και κάποιοι άλλοι μετράνε κέρδη από αυτές τις διαδικασίες. Είναι το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα, είναι η κατασκευαστική όμιλη που θα περάσουμε μετά στην ανοικοδόμηση αυτών των χωρών. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Είναι άλλες οι προτεραιότητες των κυβερνήσεων και των κομμάτων, ας το πούμε έτσι, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων, και άλλες είναι οι προτεραιότητες των λαϊκών στρωμάτων. Προτελώς το λαϊκό στρώμα του ποιες θα έπρεπε να είναι? Ότι πρέπει μέσα από την εργασία τους να έχουν μια αξιοπρεπή εργασία. Να μπορούν να ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους από τη δουλειά. Mm-hmm. Να έχουν εργατικά δικαιώματα, να έχουν ασφάλεια στους χώρους εργασίας, να έχουν υποδομές τέτοιες που θα προστατεύουν το λαό από τα φυσικά φαινόμενα. Τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, τους σεισμούς. Τέτοιες υποδομές οι οποίες δεν είναι στην προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ατζέντα της. Να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρεται σήμερα η επιστήμη και η εξέλιξη. Και τα ζητήματα της υγείας. Με αναβαθμισμένη υγεία. Για την παιδεία αντίστοιχα. Άρα λοιπόν αυτές οι προτεραιότητες είναι που αναδεικνύει το ΚΚΕ και οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση, σε αντιπαράθεση με τις προτεραιότητες που βάζουν τα άλλα κόμματα.